Λοιπόν, χαίρετε. Μυρωδιά περιγιάρα Κόρτσιτ Podcast. Άλλη μια φορά με τον Μιχάλη Παρέα. Η αλήθεια είναι μετά από καιρό μαζί, έτσι. Πόσο καιρό είχαμε, είχαμε καιρό. Ε, είχαμε κανένα μήνα, αλλά πριν το μήνα είχαμε πάλι έτσι, έτσι. καιρό. Λοιπόν, κάνουμε περισσότερα μετά τα μάτς, τα ξέρετε, έτσι, μας παρακολουθείτε αρκετοί. Και φυσικά μαζί μας έχουμε καλεσμένο, όπως είχαμε προαναγγείλει, είναι ο Γιώργος Οδέδας από την Λιθουανία, ο coach, assistant στη Ρήτα Βίλνιου. Είναι coach, αυτή είναι η ηλιά του Βοστρίτα που λέγαμε παλιά, έτσι. Ναι, απλά έχει αλλάξει καθεστώ, πώς πώ να το πω τώρα, ιδιοκτησία και άλλαξαν αλλάξανε και το όνομα. Οκ, okay, okay, ωραία. Και είναι, Αλλά πολλοί τη λένε έτσι. πολλοί λένε έτσι. Ε, ναι, ναι. Καλά, εδώ πέρα, εδώ, πέρα, εδώ, πέρα έχουμε μείνει εγώ μερικέ φορέ όταν κάνω σχόλιο μετά του αγώνε λέω η Κάχα Λαμποράλ, ας πούμε. <laughs> Είστε, <laughs> η Στεφανέλ <laughs> Μιλάνου. <laughs> ναι, κάτι ναι, τέτοια. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, ε, πρώτα, επειδή πάντα μας αρέσει να βλέπουμε πού είναι ο άλλος, να, έτσι, η γεωγραφία, τα ενδιαφέροντα. Πάμε να δούμε πώς είναι το Βίλνιους. Πολλοί ξέρουν το Κάουνας. Είναι ένα από τα παράξενα αυτά του ναι. μπάσκετ. Ενώ Είχα η πρωτεύουσα, αλγύρι, είναι... Πιστεύω. έτσι. η πρωτεύουσα είναι το Βίλνιους, ναι. Αν πει κάποιο, κυρίω σε μπασκετικό, που ασχολείται με τον μπάσκετ, πε μου γρήγορα σε δύο δευτερόλεπτα μια πόλη τη Λιθουανία. Κάουνα. Εδώ ναι. Ενώ το Βίλνιο είναι η πρωτεύουσα. Για πε μα, πώ είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Προφανώ αγαπούν τον μπάσκετ. Για πε μα λίγα λόγια. Ναι. ναι. Ό, όσον αφορά το κομμάτι τη πόλη πρώτα, ε, το Βίλνιο είναι μια πόλη η οποία είναι. Εμένα μ' αρέσει είναι, είναι, όσο μεγάλη, τόσο μικρή είναι και πιο μικρή και από τη Θεσσαλονίκη ακόμη. Οπότε, επειδή εγώ έζησα και στην Αθήνα, δεν μ' αρέσει το... το να τρως πολλή ώρα στην κίνηση, πολλή ώρα να πας στη δουλειά σου, να χάνεις μήνυμο μία ώρα να πας, μία ώρα να... Δηλαδή, χάνεις από τη... Απ τη μέρα σου <laughs> καλές ώρες. <laughs> δηλαδή, το, το έχω δει δηλαδή, αυτό, τρία δηλαδή, χρόνια δηλαδή. στην Αθήνα, δεν, ήταν, δεν είναι το ότι καλύτερο. Ε, είναι μια πόλη, η οποία είναι... Εντάξει, η περίοδος του χειμώνα είναι λίγο δύσκολη, από την άποψη ότι χιονίζει, ο κόσμος δεν μπορεί να κυκλοφορεί έξω. Ε, από τον τέλη Νοεμβρίου μέχρι άντε πριν μια εβδομάδα περίπου δηλαδή αυτό το δί, δίμηνο από εκεί και πέρα είναι εκπληκτική έχει ένα ποτάμι, έχει προσπαθεί να είναι μια πόλη πιο κοντά στην, κεντρο, πιο στην κεντρική Ευρώπη και στη Σκανδιναβία και η κουλτούρα του θέλουν να, να φύγουν πολύ από, το, από την πρώην Σοβιετική Ένωση ε, τα κατάλοιπα που, που έχει αφήσει ε, και, είναι, και είναι μια πολύ οργανωμένη πόλη πολύ καθαρή πόλη ε, εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι τόσο ήσυχη και έχει να, τόσο ώστε να μπορεί να περνά ωραία και να μην βαριέσαι. Μπασχετικά, νομίζω είστε δεύτεροι στο πρωτάθλημα με, με, έναν αγώνα λιγότερο, αν είδα σωστά. Ναι, ήταν να παίξουμε έναν αγώνα, αλλά για η άλλη ομάδα είχε COVID, δεν παίξαμε. Οπότε έχουμε τι ίδιε ήττε προ το παρόν. Τώρα το μετράμε έτσι, α πούμε. Με, με τι ναι. ναι. και άλλε ομάδε έχουν κάποια μα που δεν παίζουν. Αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή ναι, έχουμε δύο ήττε, τόσε έχει και Οπότε εδώ το πρωτάθλημα έχει τρει γύρου. Οπότε ε, δεν. Τρει γύρου κανονικά, όχι αυτό που θα κάνουν στην Ελλάδα φέτο, το οποίο παρεπτώντω είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ε, Παίζει ναι. κανονικά, διπλά μάτ. Ε, διπλά μάτ, ενώ ο, με όλου του αντιπάλου. Ε, απλά έχει μια φόρμουλα τώρα την οποία μου την έχουν εξηγήσει, αλλά είναι λίγο δύσκολο να. το πώ διαλέγει πια, σε ποιανού έδρα θα είναι το τρίτο μάτ. Έχει να κάνει με την περσινή βαθμολογία. Και πάει Α, λίγο, okay. λίγο σαν φιδάκι. Δηλαδή ο πρώτο με το δεύτερο, κάπω έτσι περίπου. Τέλο πάντων. Εντάξει, το κακό είναι ότι έχουμε από τα, με τι Άλγε έχουμε δύο μάτσα ακόμη. Παίξαμε ένα στην έδρα μα, χάσαμε και έχουμε δύο μάτσα στην έδρα του. Οπότε ναι. είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι, αλλά μπορεί να χάσουν αυτοί πουθενά αλλού. Οπότε θα το βολέψουμε. Υπάρχει γενικότερα. Εντάξει, λογικά η απάντηση είναι όχι, γιατί δεν είναι αυτοί οι Βαλκάνοι τώρα να είναι τόσο πολύ ε, τσαμπουκαλεμένοι. Αν και το λατρεύουν το μπάσκετ. Υπάρχει κόντρα των δύο πόλεων Μπασχετικά θέλω να πω να μην. ξέρει. Υπάρχει κόντρα σε διαφορετικό έτσι, επίπεδο από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμεί οι Έλληνε να λέμε κόντρα. Δηλαδή και στα, μάστα, και στα μάτσα έρχονται φίλαθλοι δικοί μα, τη δικοί του. Ε, κυκλοφορεί τώρα, ξέχασα να σου στείλω ένα, ένα καλό βιντεάκι που είχε κάνει η ομάδα μα πέρσι στον πέμπτο τελικό. Που είναι στι τρει νίκε, ήταν 2-2, κερδίσαμε 2 εδώ, χάσαμε 2 εκεί. Και πηγαίναμε να παίξουμε το τελευταίο μάτσα εκεί πέρα. Ξεκίνησε ένα κομβόι από εδώ από το Βίλνιο. Εντάξει, είναι μία ώρα το κάουνα. Έχει τρένα, έχει συγκοινωνίε. Το πώ μπήκανε στα τρένα, τώρα δεν ξέρω λεωφορεία και κάνανε βόλτα μέσα στο κάουνα. Φανταστείτε τώρα το, το σκηνικό, μέσα στα κόκκινα-μαύρα. Εντάξει, είχε λίγο αστυνομία δεξιά-αριστερά, αλλά, αλλά ήταν. Προφανώ δεν του πήραξε άνθρωπο έτσι. Ήταν ήτανε γύρω στα, στα χίλια άτομα, που είναι, που είναι αρκετό. Πολλοί είναι. Ναι, ναι. Για τέτοια δουλειά που φοβόμαστε εμεί, μην πέσει ξύλο κλπ. Είναι ναι. πάρα πολύ χίλιοι, βέβαια. Ναι. Στα γήπεδα, μέσα στα γήπεδα, επειδή είναι σχετικά μεγάλα και το δικό μας και το δικό τους, τους βάζουν ε, ε, στον εξώστη, να το πούμε έτσι. Οπότε, όχι, δεν, δεν υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλλά στα όρια τα μπασκετικά, όχι, όχι τίποτε τρομερό, ενώ okay. νόξο μπασκετικό. Ωραία. Για πάμε λίγο στην Ευρωλίγα, που ενδιαφέρει και τον περισσότερο κόσμο, καλό ή κακός. Λοιπόν, Έχουμε τώρα το διάλειμμα. Να, να πω για να μην έχουμε καμιά έκπληξη ότι μιλάμε Δευτέρα πρωί, ουσιαστικά πριν από λίγε ώρε ο Ολυμπιακό και το μαρούσι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει ακόμα με την ΑΕΚ. Οπότε, αν γίνει κάτι αξιοπερίεργο, δεν το σχολιάζουμε γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα. Έτσι. Σωστό, σωστό. Ε, όσον αφορά του δύο Έλληνε, με τα προβλήματά του, με τα ζόρια του, και ο Μιχάλης και εγώ λέμε ότι καλά το πάνε, όχι τέλεια, αλλά ούτε κι άσχημα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, έχεις κάποια οπτική, ας πούμε, για το τέλος της σεζόν, της regular εννοώ. Θα μπορέσουμε ε. να πούμε εξάδα και οι δύο κλπ. Πώ το κοιτάζει το θέμα. Προφανώ μπορούν να μπουν. Ε, απλά ένα γενικό σχόλιο για τι δύο ομάδε. Ε, αν δεν κάνω λάθο, έχουν μία νίκη διαφορά. Ο Παναγιώτη έχει μία παραπάνω. Ναι, 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 Σωστό. Και... Η περιρρέωση ατμόσφαιρα είναι ότι ο Παναθυναϊκό κάνει μια κριτική χρονιά και ο Ολυμπιακό μια μέτρια. Αν δεν κάνω λάθο. Σωστό είναι. Σωστό αυτό αφού... όμω είναι προϊόν Τις των περσινών. Έτσι. Ε, βέβαια. Αυτό ακριβώ πήγα να πω ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια τον έχουμε συνηθίσει να είναι προ το τέλο, αυτό που κάνει φέτο. Ε, κα, και είναι καλό, όντω. ενώ Ο Ολυμπιακό, ο οποίο ουσιαστικά θεωρεί, κάνει βαθμολογικά πάντα. Έτσι, χειρότερη χρονιά από ό,τι πέρσι αυτή την περίοδο. Γιατί αυτή την περίοδο ήταν πρώτο, αν δεν κάνω λάθο πέρσι. Ή αν όχι πρώτο, δεύτερο. Συνέχεια, συνέχεια σχεδόν. Πρώτο, πρώτο ήταν. Ναι. Οπότε φαίνεται αυτό. Ε, και ουσιαστικά καθαρά βαθμολογικά, χώρο για το πώ παίζουν μπάσκετ ο καθένα, είναι μια νίκη διαφορά. Και έχουν φαίνεται και να παίξουν κιόλα δεύτερο γύρο. Ναι. Ε, και παίζουν, πάει και 2-0. Συγγνώμη, παίζουν. Έχουν τώρα Ζαλγκύρη, Ολυμπιακό, Ρεάλο, Παναθυμαϊκό και μετά νομίζω Πρέπει να παίζουν στο πέσουν σεφ, πέσεις, βέβαια. Μα ναι, ναι. μαζί παίζουν. Ναι. ναι. Οπότε αν ο Ολυμπιακό κερδίσει, του κάνει 2-0. Οπότε σε περίπτωση ισοβαθμία. Είναι από πάνω. Ε, Προφανώ πιστεύω ότι θα έχουν φόντα να μπουν στην εξάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει μια δυναμική τώρα, ειδικά στην έδρα του, που δύσκολα χάνει. Ακόμη και να μην παίζει καλά, που είναι σημαντικό τώρα. Μια μάτσα μου φαίνεται μήνα. Δεν ξέρω πώ έχει στην έδρα του, αλλά πιστεύω θα τα πάρει όλα. Και ο Ολυμπιακό έχει αλλάξει έναν τρόπο παιχνιδιού το οποίο πάει καθαρά, όχι ότι ήταν κακή αμυντική ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακό πλέον ελέγχει τα μάτια μέσα από, από άμυνά του. Έχει δει ίσω ότι ο τρόπο παιχνιδιού δεν μπορεί να είναι ο ίδιο με Πέρση, όταν σου λείπουν δύο παίχτε, ο Σλούκα και ο Βεζέκοφ, οι επιθετικά ήταν μάλλον ε, ακρογωνίελε στο πώ έπαιζε ο Ολυμπιακό Μπάσκετ. Γιατί όλοι λέγανε πέρσι ότι το Μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι επίθεση. Κανεί δεν ασχολιόταν με την άμυνα για το passing game, το spacing κτλ. κτλ. Ε, αυτό σε με την περσινή του άμυνα του έφερε εκεί που του έφερε. Φέτο, λόγω συνθηκών, δεν έχουν το ίδιο ρόστερ. Έχουν διαφορετικού παίχτε. Αργήσανε ίσω λόγω τραυματισμών, λόγω απουσιών να βρούνε πώ πρέπει να παίζουν. Αλλά από τότε που το βρήκαν τελευταία, δεν ξέρω, 7-8 μάτ, ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή προσπαθεί μέσω τη άμυνα να ελέγξει το μα και κατά τη γνώμη κάνει πολύ καλά. Δηλαδή, είδανε ίσω ότι παιδιά δεν μπορούμε. Και α λένε όλη η τελευταία επίθεση. Πιστεύω δεν του νοιάζει καθόλου αν είναι η τελευταία ή η πρώτη, εφόσον κερδίζουν. Ε, εντάξει, μπορεί να μην αρέσει τον κόσμο, γενικά κόσμο, όχι τον κόσμο του Ολυμπιακού, ότι δεν παίζει τόσο φάνση μπάσκετ κτλ. Αλλά εγώ προ... ε, εμπειρικά μιλώντα και προπονητικά πιστεύω ότι του αγγίζει καθόλου εφόσον τερματίσουν στην πρώτη εξάδα. Προφανώς. Κάτι τέτοιο είπε και ο Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου μετά το, μετά το Μαρούσι τέλος πάντων. Ναι. Αυτό είπε περίπου μέσα στην ναι. σε άκρη. Α, okay ο Ολυμπιακό τέλο πάντων εντάξει, ήταν τραυματισμό στην αρχή τη χρονιά και έκανε πολλέ προσθήκε παιχτών μέσα στη χρονιά. Νομίζω πήρε yeah. τέσσερι παίχτε. όπω πήρε. Πήρε τέσσερι, yeah. αν δεν κάνω Λοιπόν, το Ράι, τον ε, Πετρούσευ, ε, το τον μήτρο Μήτρου Λόγκ. Λόγκ. Ναι. Ναι. Σε ο Μπραντέκη που ακόμη. Μπραντέκη, μπράβο, ναι. ναι. ναι, ναι, ναι που δεν έχει βρει ρυθμό αγωνιστικό να πει παίξει 4, 5, 6, 7 μάτσε συνεχόμενα. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι δυσκολεύεται λίγο στη χημεία, α πούμε, ίσω στο ρόλο των παιχτών, του Μακίσικ, του Μπραζ ε, έκανε ένα ωραίο τρίκ τραβώντα τον Πανικολάου στον πάγκο. Να ξεκινάει ναι. να μπαίνει αλλαγή, βγάζοντα τον αποφασικό. Αυτό έγινε για να βοηθηθεί ο Πανικολάου πιο πολύ ο Μπραζ τώρα. Γιατί. Μάλλον προσπαθεί να δώσει και μια ναι. στον, στον στο Λιθουανό, νομίζω. Ίσως ίσω. μπορεί. μ' αρέσει που έτσι που, που και ο coach προσπαθεί να κατέβει την τράπουλα γιατί ε, ειδικά πέρσι που ήταν πιο δομημένη η ομάδα, θυμάστε ο τρόπο ε, ενώ ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει. είχε ένα pattern, είχε ένα, έτσι, ένα συγκεκριμένο που ποτέ ο πρώτο. Με τα λεπτά περίπου. Με τα λεπτά. Ρολόι, ρολόι υπήρχε έτσι, πέρυσι. Ναι. Ναι, με τα λεπτά και συγκεκριμένα, δηλαδή ποιο έμπαινε και ποιο έβγαινε. Κατά 90%. Ναι. Ε, ε, αν δεν υπήρχε κάποιο φάουλ ή κάποιο τραυματισμό. Φέτο που εκ των πραγμάτων λόγω τραυματισμών, όπω είπατε, αναγκάζεται να, να ανακατέψει την τράπουλα που λέμε. Να, αυτό με τον Παπα-Νικολάου ίσω του βγαίνει. Ίσως ο Παπα-Νικολάου, όσο ήταν ο Πετρούσεφ τραυματία, το χρειαζόταν και λίγο παραπάνω στο 4. Οπότε ίσω δεν το φτύρει στο 3 από την αρχή. Γιατί ήταν, ο, ο, αν θυμάστε, ο Πίτερ και ο Παπα-Νικολάου στο 4. Κάποια μάτσα μέχρι να γυρίσει yeah, ο Πακρούσεφ. Yeah. Οπότε ναι, όντω προσαρμόζεται προσπαθεί και ο να, να κόσμο καταλά... να, να, να πάρει το μάξιμο από αυτού που έχει. Yeah. Δηλαδή, εγώ το ξέρω από δικιά μα εμπειρία, επειδή είμαστε 4-3 σεζόν εδώ ουσιαστικά, όταν έρχονται καινούργιοι παίχτε, μεσού τη χρονιά εμεί δεν παίρνουμε του παίχτε, αλλά ακόμη και το καλοκαίρι. Όταν μια ομάδα έχει έναν τρόπο παιχνιδιού και μια λειτουργία, που αυτή η λειτουργία μπορεί ο κόσμο να νομίζει ότι είναι μόνο το γήπεδο, δηλαδή το τι παίζουν, αλλά είναι από τα αποδυτήρια. Από τα meetings, από τα ταξίδια, από τα βίντεο, από το πώ μιλάνε στο staff. Θέλω να σου πω ότι μια ομάδα έχοντα τώρα μου φαίνεται την τέταρτη χρονιά του coach, η πέμπτη, ε, το ίδιο, τα ίδια άτομα, το ίδιο staff, σε κάθε μέρα αποκτά μια κουλτούρα, ένα τρόπο ζωή. Για κάποιου παίκτε που έρχονται, ειδικά με στη χρονιά, δεν είναι εύκολο να το, να το καταλάβουν. Δηλαδή, γιατί έχουν έρθει από άλλη ομάδα, από, από άλλε από κουλτούρε. Το καλοκαίρι έχει λίγο χρόνο να το πώ το λέει, να το επεξεργαστεί. Αλλά τώρα ο Πετρούσεφ, το παιδί ήρθε μέσα στα κρίσιμα μάτ. Ναι, ναι. Ο Μήτρου Λόγκ, τελείω διαφορετική το λένε, φιλοσοφία. Και από τι Αλγκύρε και από το Μιλάνο και από εκεί που ήρθαν. Τον Πρασδέκη, πώ το βλέπει, Κότε, ή θα τον ξέρει καλύτερα τώρα λόγω Λιθουανία. Το... αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα. Ναι. Ο Μπρασδέκη, για τον Μπρασδέκη με ρωτήσατε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Κάτι και λίγο, ναι. Και τον Μπρασδέκη έχει διαφορετικό ρόλο από ό,τι είχε εδώ πέρα, ενώ στη Λιθουανία. Εδώ ήταν ο βασικό κόρελ και, και εντάξει, μέχρι να χτυπήσει ο Evans, όχι τόσο πολύ. Αλλά από εδώ που χτύπησε ο Εύαν πέρσι, ε, έγινε και ο βασικό ε, πέχτη στην επίθεση. Έπαιρνε πολλέ προσπάθειε. Ε, αυτό δεν είναι, δεν, είναι το, δεν είναι το ίδιο στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, το, το θέμα του Μπρασδέκη είναι ότι σε λίγο χρόνο σχετικά πρέπει να παίξει καλά. Κάτι που εδώ στη Ζάλγκριτ δεν το είχε. Εδώ είχε. Δηλαδή, μπορούσε να κάνει δύο κακά σουτ, δύο κακέ επιλογέ και να μείνει στον αγώνα. Δεν είναι το ίδιο, πιστεύω, και η ίδια αντιμετώπιση. Ο Ολυμπιακό έχει στόχο ξεκινάει χρονιά να πάει στο Final Four. Δηλαδή, η Ζαλγκύρη δεν το έχει αυτό. Οπότε η πίεση είναι ίσω λίγο διαφορετική. Αλλά σαν παίχτη, είναι ένα παίχτη που θεωρητικά θα τέριαζε στον Ολυμπιακό. Είναι ένα παίχτη που του αρέσει να επιτίθεται από έξω προ τα μέσα με close out, κάτι που αρέσει στον Ολυμπιακό. Απλά ίσω και αυτό Δυσκολεύεται ακόμη να προσαρμοστεί. Πιστεύω ότι όταν βρει ρυθμό θα γίνει πολύ, πολύ χρήσιμο. Γιατί είναι δύσκολο να το μαρκάρει. Δηλαδή, αν βρει ρυθμό, δηλαδή το έχω δει και εγώ, βάζει πολύ δύσκολα καλάθια. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό. Γι' αυτό και υπονοείται. Το Άλλη μόνο με γκολ φάουλ τώρα τελευταία. Μεταξύ. Ε, <laughs> είναι Έχει το βάζει, χρησιμοποιεί το κορμί του πολύ καλά. Είναι δυνατό. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τον έχετε δει από κοντά. Εγώ επειδή τον έχω δει από κοντά. Ε, είναι πιο δυνατό από ό,τι φαίνεται στο, στην τηλεόραση και ξέρει να χρησιμοποιεί το κορμί του πολύ καλά. Βάζει και τα δυο του χέρια στα τελειώματα, που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, μήνυμο με επαφή στον αέρα, αυτό δεν χάνει την ισορροπία του, οπότε μπορεί να τελειώσει. Δηλαδή, πολλά, πολλά παιχνίδια πέρσι και στην Ευρωλίκα βασικά. Αν θυμάστε, μετά τα Χριστούγεννα που και εκεί προσαρμόστηκε, ήταν πολύ καλό. Ναι. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό, πιο συγκεκριμένο. Να για μένα, να... ο Ολυμπιακό έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Όχι ερωτηματικό, πώ να το πω. Ε, τέλο πάντων, ότι χτύπησαν οι δύο ψηλοί του. Που, είναι, ήταν ο Μιλουτίνο και ο Φάλ. Δηλαδή, ο Φάλ τώρα γυρνάει, δεν ξέρω αν έπαιξε κανένα δεν πρόσεξα. Όχι. Okay. Αλλά έπαιξε, για ένα κορμί. 2020... λίγο με τη τέτοια, με τη έπαιξε. Ναι, αλλά είδατε ότι δεν είναι, είναι εκτό ρυθμού σχεδόν. Ναι. Λοιπόν, ναι, και είναι φυσιολογικό όταν ένα παίξει 2-20, μένει ένα μήνα έξω. Λόγω κορμιού κτλ. τα λοιπά θα του πάρει λίγο χρόνο. Ε, Όπω επίση και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίο χτύπησε εκεί που φορμαρίστηκε. Γιατί αυτοί οι παίχτε όπω ο Walkup που γυρίσαν από το Παγκόσμιο ήταν στην αρχή καλοί, αν θυμάστε. Με το που γυρίσαν από το Παγκόσμιο είχαν έτσι τη, την άβρα και την προπονητική κατάσταση παίζοντα στο Παγκόσμιο και μετά ένα μήνα, ίσω παραπάνω, πέσανε. Ήταν ναι. λογικό. Και ο Walkup και ο, και ο Μιλουτίνοφ. Όταν βρήκα τα πατήματά του και οι δύο, είδατε τη διαφορά που κάνουν στον Ολυμπιακό. Έτσι, έτσι. Και τώρα περιμένω να δω τον Ολυμπιακό με. Εντάξει, τώρα έχει μαζέψει πολλού ψηλού. Δεν ξέρω ποιο θα πρωτοπαίξει. Αλλά ένα Ράιτ right του έλειπε πάντω. Εν τω μεταξύ, ο Φάλ έπαιξε το Μαρού και ήταν και πολύ καλό όσο έπαιξε. Νόμιζα ότι μιλάγατε για τον Μιλουτίνοφ. Ναι. Ο Φάλ έπαιξε χθε κανονικά. Όμω οι τραυματισμοί των δύο ψηλών αναγκάσανε την ομάδα να πάρει τον Ράιτ. Right, το οποίο μάλλον για καλό έγινε. Δηλαδή, λείπαν τα χαρακτηριστικά του Ράιτ right, την ομάδα. Προφανώ. Και έπαιξε και πολύ καλά και στη Βαλένθια. Ένα πολύ κρίσιμο εμά που πήρε ο Ολυμπιακό. Γιατί αν το έχανε θα ήταν 2-0 με τη Βαλένθια. Και που από ό,τι φαίνεται. Ε, σίγουρα θα γίνουν, αν όχι, δύο παραπάνω από τρει-τέσσερι ομάδε με τι ίδιε νίκε. Οπότε στο τέλο θα μετράνε πολύ τα διπλά μάτ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό πιστεύω στόχευσε σε αυτό το μάτ, γιατί ήθελε να είναι τουλάχιστον ένα. ένα. Δεν ξέρω αν πήρε και τη διαφορά από το πρώτο μάτ. Uh, ναι, κάτι την πήρε. Τέτοιμα. Την πήρε. Οπότε. Την πήρε, οπότε την πήρε. Ναι, σίγουρα χρειάζονταν παίχτη. Και ο Πετρούσεφ και αυτό ερχόταν από τραυματισμό. Οπότε, okay. ο Σίγμα. Δεν βοηθάει στο επίπεδο που πιστεύαν ίσω θα βοηθούσε και κατά τη γνώμη μου λογικά, γιατί άλλο στείλει άλμπα, άλλο στείλει Ολυμπιακό, χωρί να κάνει κακό παίχτη το Σίγμα, απλά ο, σ, ο, σ, ο Σίγμα έχει άλλο, άλλο ρόλο στην άλμπα. Σίγουρα ναι. Και πολλά χρόνια που έχει συνηθίσει αυτό το ρόλο, είναι αυτό που λε εσύ. δηλαδή... Ακριβώ, ακριβώ το σύστημα. Δεν είναι ένα κουμπί το πατά ανάβει, το πατά σα δίνει. Λοιπόν, δεν. πάμε στον Παναθηνάικο, ο οποίο έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον για πολύ διαφορετικού λόγου. Ο Ολυμπιακός μέσα από τις αναποδιές έφτιαξε κάπως πλέον το ρόστερ του πιο δυνατό. Ο Παναθηναϊκός ήταν, όπως είπαμε και πριν, χάλια μέχρι το καλοκαίρι και πλέον, κατά τη γνώμη μου, εγώ το λέω και στον κόσμο, μπορεί να έχει δει καμιά εκπομπή μας, ο Ολυμπιακός είμαι, αλλά τα σωστά να λέγονται. Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, αν το δει κανεί ότι έχει περάσει λίγος χρόνο σχετικά από το καλοκαίρι, Θέλω να πω, στον αθλητισμό λίγο χρόνο είναι αυτό το πράγμα. Ναι. για να δέσουν όλοι αυτοί, έτσι. Και με τα καλά του και τα στραβά του, ο Αταμάν το πάει καλά. Θα να να προσθέσω πράγμα. κάτι εδώ, να προσθέσω κάτι. Ναι, το μην πάει μην. καλά. Δηλαδή, η περαιρέουσα ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ θετική για τον Παναθηναϊκό, ενώ έχει μόνο μία νίκη διαφορά από τον Ολυμπιακό, όπω είπαμε στην αρχή. Αλλά ήταν οι κακέ ε, χρονιέ πέρυσι και αντιπρόπεση κτλ. Αλλά ήταν και το ξεκίνημα το φετινό τέτοιο. Να θυμίσω το Super Cup. Να θυμίσω το ξεκίνημα τη χρονιά. Δεν ήταν καλό ο Παναθυναϊκό. Βρέθηκε σε πολύ σύντομο διάστημα. Έτσι. <coughs> ναι. Ο Παναθυναϊκό όντω αυτήν την περίοδο παίζει πολύ καλά. Δηλαδή και το μάτς με την Ζάγερ που παίξανε που ήμουν στο γήπεδο ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Χωρί να, να παίξει καλά. Δεν έπαιξε καλά, όντω. Το μάτς ήταν εκεί πέρα. Ήταν, ε, είχε δηλαδή ακόμη και στο τέλο. Ε, τρόπο να το κερδίσει. Απέναντι σε μια ομάδα που, είχε, που ειδικά στην έδρα τη είχε κερδίσει την fs 30 πόντου, την Παρσελόνα, την Φενέρε. Είχε δηλαδή momentum και ζάλγκρι. Τώρα ολυμπιακ, ο Παναθναϊκό, όπω είπατε, καινούργια ομάδα εντελώ. Εντάξει, κάποιοι παίχτε ακόμη. Έχει και ο Ολυμπιακό, πιστεύω, και ο Παναθναϊκό ε, ρεζέρβα παίχτε όπω ο Χουάντσο, όπω ο Βιλντόζα, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου δεν έχουν παίξει αυτό που, που μπορούν να παίξουν, που έχουν δείξει μάλλον. Δεν, ε, είναι αυτό το θέμα με τον Σλούκα, το οποίο πιστεύω τους... Όχι τους, ε, τους δυσκολεύει, από την άποψη δεν μπορούν να βρουν πολύ χρόνο μαζί, γιατί ο Σλούκας μία μπαίνει, δύο βγαίνει και τα λοιπά, θέμα τραυματισμού. Πιστεύω όμως ότι ο Παναθηναϊκός, όταν γυρίσουν όλοι και, και είναι υγιείς, θα είναι, θα είναι στην εξάδα. Δηλαδή δεν ξέρω το πρόγραμμά του ακριβώς, αν είναι εύκολο, βατό και τα λοιπά, και δεν έχει τέτοια στην Ευρωλίγκα. Ε, έχει... έχει Πήρε τον Αν, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ήταν από το καλοκαίρι έτσι ο Παναθυνακό. Πήρε τον Αν μέσα στη χρονιά. Είδε ίσω ότι, ότι, με αυτό το ρόστερ που είναι καινούριο, ίσω δεν μα λείπει κάτι που τελικά ήταν ο Ναν. Δηλαδή, ένα παίρτη να παίρνει πολλέ προσπάθειε. Είναι το στυλ του κότσα. Αν θέλει δύο, δύο, γκάρ, τα οποία να, είναι, να παίρνουν το 40% των επιθέσεων. Ο Ναν και βάλε, ναι. Εντάξει, στην Εφέση ήταν παραπάνω ο Μίστη Σκολάρκιν. Ο, ο Σλούκα δεν είναι τόσο ε, δεν θα πάρει τόσε πολλέ προσπάθειε ενώ για τον εαυτό του. Θα έχει την μπάλα στα χέρια του, βέβαια, αρκετά. Yeah. Οπότε θεωρητικά αυτό το κόνσεπτ το, το έφτιαξε ω ένα σημείο και του βγαίνει. Εντάξει. Ο Παναθανιακό πιστεύω στο 5 πρέπει λίγο να. αν και ο Αντεντοκούμπο παίζει καλά το παιδί τελευταία. Ε, ο Λεσόρ για μένα, δεν ξέρω πώ το βλέπετε εσεί. Ε, Κάποιε φορέ δεν τον εμπιστεύομαι. Δηλαδή, ο τρόπο που παίζει είναι. Δεν τον εμπιστεύομαι ενώ ότι θα, θα, θα είναι παρόν με στο μάτ. Δηλαδή, ειδικά εδώ στο μάτ με τι Αλγκέρε ήταν κουραστικό. Δεν ξέρω από την τηλεόραση αν φάνηκε. Με τι διαμαρτυρίε του γιατητέ. Με συνέχεια, όταν λέμε συνέχεια, συνέχεια. Δηλαδή, δεν άφησε φάση να πέσει κάτω. Τώρα μιλάμε για ένα παίξει που παίζει 25 λεπτά που παίζει μόνο με επαφή. Φανταστείτε 25. Αυτό ίσω για μένα ίσως είναι ένα θέμα ότι σε κάποια μάτ που θα χρειαστεί ο Λεσόρ να βάλει με τον Ολυμπιακό παραδείγματο χάρη με, με ψηλού οι οποίοι θα είναι. Δεν ξέρω πώ θα ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι το πνευματικό, έτσι. Γιατί αγωνιστικά το, το παιδί είναι καλό. Αλλά μου φαίνεται και σε πολλά μάτσα μουρμουράει που το λέμε εμεί πρώτα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει από τη τηλεόραση. Σα συνέχεια είναι έτσι στο φάουλ, γκρίνια κτλ. Είναι και ξέρω... γκρίνια, είναι σαν τύπο έτσι νομίζω. Έτσι, Χαλαρό, ναι. κάνει πλάκα με του αντιπάλου. Είναι γενικό τέτοιο. Ναι. Δεν πώ θα το διαχειριστεί όταν το μάτσα είναι. Α πούμε θα παίξει, λέμε, με τον Ολυμπιακό στον τελικό τώρα στο ναι. final θεωρητικά έτσι, κάτσε ναι, ναι. χωρίς να μειώνουμε τι άλλε ομάδε, αλλά η στατιστική αυτό λέει. Ότι θα παίξουν οι δυο του. Ο Φολ θα είναι εκεί, ο, Ράιτ θα είναι εκεί. Ε, Είμαι θα καθαρίσει το... ο Μίτοχλου όπω στο μάτσε με το στο Άκα, στο πρώτο ναι, γύρο. Ναι, ναι, Οπότε εκεί έχω έναν ενδιασμό και να είναι γύρω ο Λούκα. Ενδιασμό όσον αφορά την αντιμετώπιση του Λεζόρ, του, εαυτού του, έτσι προ το μάτσο, Όχι ότι είναι κακό παίχτη. Τα νούμερα του τα κάνει, το παίζει αυτό. Για τον Χουάντσο, ποια είναι η γνώμη σου, γιατί ε, η γνώμη δικιά σου προπονητή που είσαι θα είναι πολύ πάνω από του μέσου θεατή, τον το οποίο θέλει yeah. να βλέπει τρίποντα, 20 πόντου κτλ. Yeah. Γιατί ο άνθρωπο πραγματικά μικραίνει το γήπεδο, έτσι. Ναι. Yeah. Ε, ίσως σω κάποιοι έχουν στο μυαλό του το, το, Χουάντσο. Δεν λέω τι ταινίε, έτσι. Μην κάνουμε. <laughs> ναι, καλά, ναι. <laughs> το Χουάντσο του Μουντομπάσκετ, α πούμε, που, το, που, παίξαμε πριν το Σεπτέμβριο. Ένα παίχτη σε διαφορετικό ρόλο σε μια, στην εθνική, γιατί και στην Εθνική Ισπανία υπήρχε μάτσα ο οποίο σούτερε πολύ, έβαζε τρίποντα. Αλλά εκεί ήταν άλλο ο ρόλο του. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμο κάποιε φορέ. Ότι γιατί ο Βιλντόζα παίζει έτσι, παράδειγμα του χάρη. Γιατί ήταν άλλο ο ρόλο του στον Ερυθρό Αστέρα. Στον Ερυθρό Αστέρα έπεσε 30 λεπτά και είχε την μπάλα στα χέρια του. Πρωταγωνιστή. Κυρίω ναι. πριν έρθει ο Καμπάτσο. Επειδή... Αλλά πριν έρθει ο Καμπάτσο ήταν μαγικό. Ναι. ναι. Πριν έρθει ο Καμπάτσο, είχαν, κάνανε αιτήσει για για αργεντίνικα διαβατήρια, η μισή σέρβινα. Ακριβώ. Είναι κάποιοι παίχτε που λόγω δική του. όσο ε, όσο λένε, μενταλιτέ, να το πω. Κάποιε φορέ τον αλλάζει ο ρόλο του. Δηλαδή από εκεί που παίζει 30 λεπτά. Γιατί και ο, και ο Βιλντόζα είναι λίγο αλέγκρο στο στυλ του. Δεν είναι, είναι εγκεφαλικό που σημαίνει θα κάνει πάσε πίσω από την πλάτη, θα κάνει κάτι λέει με το ένα χέρι στι Αλγκύρε που τα και τα δύο. Έτσι, έτσι. Ε, αυτό είναι το DNA. Το DNA δεν το παλεύει. Δεν μπορεί να παλεύεις με το DNA του καθενό. Είτε μπασχετικό είτε τέτοιο. Οπότε ο Καμπάτσο είχε μάθει. Ο Καμπάτσο, συγγνώμη, ο Βιλντόζη είχε μάθει ότι στα 30 λεπτά, άμα κάνει τρία τέτοια, δεν τρέχει και τίποτα. Έτσι, Αλλά όταν παίζει 15 λεπτά, τα τρία τέτοια φαίνονται πάρα πολλά. Έτσι. Έτσι. Αυτό, είναι. και γι' αυτό για τον εναρμόμεση, ο οποίο επιθετικά έχει να δώσει, αλλά αυτό ακριβώ είναι αμυντικά ένα παίκτη ο οποίο είναι 2-7, δεν ξέρω, φαίνεται παραπάνω, δεν τον έχω δει από κοντά, μακρύ και θέλει να παίξει άμυνα. Mm. Και πιστεύω μέσω τη άμυνα ίσω βρήκε παραπάνω λεπτά. σωστό είναι αυτό. Εγώ τον. Ε, δηλαδή τον, ε, το θεωρώ και μεγάλο μπλο, επιθετικά. Δηλαδή να έχει ένα παίκτη ο οποίο για μένα είναι, είναι καλύτερο χειριστή σαν 4 από το Μήτο Γλου με την μπάλα. Σωστό. Ο Μήτο Γλου έχει άλλα καλά, ίσω είναι πιο, πιο δυνατό, πιο κοντά στο καλάθι. Ο Χουάντσο μπορεί να σου δημιουργήσει παιχνίδια από έξω προ τα μέσα σαν τέσσερα. Και, και εκεί πιστεύω έχει μια ρεζέρβα ο Παναθηναϊκός ακόμη επιθετικά. Ο Χουάντσο, ο οποίο ε, σχολίασε μετά το τέλο του αγώνα με τη Φενέρ, δεν πρέπει να έχω ξαναδεί, τουλάχιστον για μένα, ο MVP να έχει ρίξει δύο σουτ. Ο yeah. MVP. Άλλοι είπαν ότι είναι ο Νάν, ok, ωραία, δεκτό, δεν είναι θέμα, έτσι τσακωθούμε για τον MVP ενό αγώνα regular season. Yeah. Αλλά ο Χουάντσο, αυτά που έκανε, όπω λέει ο Μιχάλη, μήκρινε το γήπεδο. Ε, ουσιαστικά οι άλλοι σκεφτόντουσαν τώρα πώς να σουτάρω γιατί αυτός εδώ πέρα είναι παντού. Και έχει μεγάλη σημασία. Και όταν είναι ο, ταβάρες ο άλλος, όταν είναι ο ταβάρες ο άλλος, έχει νόημα να φοβάσαι πώς να σουτάρεις. Ε. Αλλά ο Χουάντσο με μικρότερο ύψος είχε την ίδια επίδραση στον αγώνα. Είναι μερικά πράγματα πιο πολύ για αυτόν τον κόσμο που βλέπει ας πούμε τα, τα νούμερα. Έτσι. Ε, είναι κάποια πράγματα που εμείς οι προπονητές... Τα, θεωρούμε σημαντικά, τα οποία δεν εμφανίζονται στο φύλλο τη στατιστική. Yeah. Δηλαδή το να, το να κάνει. Να κάνεις ένα σουτ, α πούμε, όταν είσαι 2-7, σηκώνει το χέρι σου, φτάνει στο δεν ξέρω, 2 2-25, και αυτό το σουτ δεν ακουμπά καν την μπάλα. Αλλά λιώνει, την προσπάθεια. Δεν μετριέται στατιστική, δεν έχει, δεν, έχει μέτρη, δεν έχει, μέτρηση. Αλλά οι προπονητέ, ειδικά σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό που έχει τον Αν, έχει τον Γκριγκόνη, έχει το Σλούκα ή τον Βιλντόζα. το Γκραντ, ναι, τον Γκραντ, η οποία επιθετικά, γιατί και ο Γκραντ παίρνει και επιθέσει. Δεν είναι μόνο βέβαια, αμυντικό. Βέβαια, βέβαια. Δεν το φοβάμαι. το. και ο Λεσόρ σου παίρνουν το 80% των προσπαθειών. Εσύ πρέπει να βρει έναν τρόπο να είσαι effective, πώ το λένε, να είσαι χρήσιμο το χρόνο που είσαι μέσα στο μάτ. Αν το καταφέρει αυτό, δηλαδή, αν παλέψει ο Ερναγκόμε Ερνα με τον εαυτό του και πει Όση ώρα παίζω, α παίξω άμυνα, πιστεύω ότι έτσι, έτσι έγινε και με τον Γκραντ. Ο Γκραντ στην αρχή τη ζώνη δεν ήταν ο εξολοθρευτή που είναι τώρα. Έπαιξε ίσω ένα-δύο καλά μάτ. Βρήκε με τον εαυτό του το ρόλο του ότι κοιτάξτε, εγώ θα παίζω άμυνα, θα μαρκάρω του καλύτερου και θα είμαι με στο παρκέ. Σωστό. Και, και έτσι ακριβώ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Ερνάρ έχει θα δώσει πολύ, πολύ όθηση στον, στον Παναθηναϊκό, αν συνεχίσει έτσι. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί υπάρχει ένα διχασμός Αφενό ο Ναν είναι ένα από του καλύτερου που έχουν περάσει ας πούμε, από το NBA στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια. Από την άλλη, ίσω επειδή ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλό τα τελευταία χρόνια και ακόμα κρατάνε πολλά φρένα οι Παναθηναϊκοί, δεν αφήνουν να χαρούν τόσο πολύ τη σεζόν. Βλέπω, Μιχάλη, διόρθωσε αν κάνω λάθο και εσύ βέβαια, coach, ότι στι νίκε ο Ναν αποθεώνεται και στι ήττε που τον βρήκαμε αυτόν τον ατομιστή. Ναι. Οπότε, Βρέζουν μια ισορροπία. Προφανώ και είναι επεκταρά. Ναι, είναι ατομιστή. Αλλά εσύ, σαν προπονητή, πού βάζει ένα φρένο εκεί, Πώ γίνεται αυτό το θέμα, Ναι, όντω, Σονάν, υπάρχουν κάποια μάτια τα οποία το παρακάνει. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια, έτσι. Πρώτα ναι. απ' όλα, κανεί από εμά που είμαστε έξω από το. δεν ξέρουμε τι εντό εισαγωγικών τη συμφωνία έχει κάνει με τον coach. Σωστό, βέβαια. Βέβαια, ναι, του είπε, έλα εδώ, σού τα 25, δεν με νοιάζει. Τι θα πει ο κόσμο. Σούταρ 25 σουτ. Βάζε, τα βάζει, τα βάζει. Εγώ είμαι εδώ. Λέω, δεν ξέρω. Ε, ή μπορεί να του. Ο Νάν έχει μια άλλη φιλοσοφία. Ε, στο στήλο ότι εγώ θα σουτάρω. Εντάξει, γι' αυτό με φέραν εδώ. Μπει δεν μπουνε. Δηλαδή έχει αυτό το, έτσι, το, το απρόσωπο με στο μάτι Δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή τα συναισθήματά του. Μπράβο. Δεν ξέρει ξέρεις τώρα είναι τσατισμένο, είναι τσατισμένο, είναι χαρούμενο, έχει αυτό το, τη μάσκα. Σαν το Λέοναρντ, έτσι, ναι. Ναι, δεν ξέρω ακριβώ δηλαδή. Δηλαδή βάζει σουτ, ίδια φάτσα. Χάνει σουτ, ίδια φάτσα. Ε, τώρα αρχίζει και μιλάει λίγο για παραπάνω. Ε, δηλαδή το μόνο πράγμα που κάνει. Ε, εντάξει, προφανώ τον αν τον πήρανε για αυτό το λόγο, έτσι. Τον πήρανε για να σουτάρει. Τώρα, αν σε κάποια μέρα δεν βάζει ή ω το μάτσο με τη Ζαλγκύρη, αν θυμάμαι, δεν ξέρω το είδε το μάσο, τελευταία 3-4 λεπτά είχαν 4 λάθη. Δηλαδή η Ζαλγκύρη έπαιξε έξυπνα, κατά τη γνώμη μου, τον έστειλε μέσα στη ρακέτα. Βάλανε εκεί τα κορμιά του και το παιδί δεν μπορούσε να κάνει τη δημιουργία. Αν μπορέσει να βάλει και λίγο δημιουργία όταν. Γιατί οι άμυνε τώρα θα το δουν, ειδικά όταν τα μάτια τώρα είναι κάθε μα τελικό, θα δουν κάθε φάση του, κάθε αδυναμία του και μπορούν να πούνε ότι όταν ο Νάν, ας πούμε, κάνει drive, δεν μπασάρει ποτέ. Κλείστε με στη ρακέτα. Αν τη βγάλει έξω, καλώ. Που προσ... μέχρι στιγμή δεν το κάνει. Κατα... Δηλαδή, εγώ ε, από την ναι. έστασή μου. Δεν είναι τα σου του που γι' αυτό τον πήρανε, είναι κατά πόσε κάποιε φορέ. Είτε ότι δεν είναι σε μέρα, είτε τον κλείνει η αντίπαλη άμυνα να μπορέσει να βγάλει ένα spot στο Χουάντσο, στο Γκριγκόνη. Ή... Αν, μπο αν μπορέσουν και βρουν αυτή την. δηλαδή να έχουν και ένα δημιουργό έξτρα του Σλούκα ή του Βιλντόζα ή του Γκραντ, πιστεύω θα γίνουν ακόμη καλύτεροι. Αυτοί, αυτή είναι η άποψη μια των ανώτερων. Είναι περσταράζι, εντάξει, το ξέρουμε, φαίνεται. Yeah. Λοιπόν. Είμαι έναν, μου έκανε εντύπωση, τελειώνω με αυτό. Yeah, Πρώτο yeah, yeah. Μάρτιν στην Άλμπα, αν θυμάστε, το θυμάμαι γιατί έτυχε να τα βλέπω. Yeah. Το Μάρτιν στην Άλμπα ήταν Παρασκευή. Αυτό ήρθε τρίτη στην Ελλάδα έκανε, ήρθε από Αμερική από που ήρθε, έκανε εξετάσει, έκανε προπόνηση. Πέμπτη πήγε στη Γερμανία με την ομάδα, έπαιξε. Εντάξει, να μου πει η άλμπα ή άλμπα. Αλλά μπήκε μέσα, μπορεί να ήταν άστοχο, αλλά δεν φαίνονταν χαμένο αυτή η κλασική ε, ρούκη στην Ευρώπη που έρχονται πρώτη φορά ενώ να ηταν αστοχο αλλα δεν φαινόταν χαμενο Όχι ρούκη ηλικιακά. Ναι, ναι, που, ναι. Που, που, χάνονται, δεν ξέρουν τα φάουλ, δεν ξέρουν του κανόνε, κοιτάνε δεξιά-αριστερά. Δηλαδή μου είχαν τρομερή εντύπωση ότι δεν ήταν χαμένο δηλαδή ουσιαστικά άλλαξε πέντε, πώς το λένε, ζώνες ε, ώρας σε μια μέρα έτσι, ε, ναι. δηλαδή δεν είναι είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι και από εκεί εγώ είπα ότι α, τουλάχιστον αυτός πνευματικά είναι, είναι, είναι έτοιμος έτσι, έτσι σωστό λοιπόν, θέλω να πάω να ρωτήσω, δεν θα πάμε στι άλλε ομάδες τώρα, τώρα τη Ευρωλίγκα μπαίνω κατευθείαν στη μεγάλη μου καψούλα των, των τελευταίων εβδομάδων μ' αρέσει η coach πάρα πολύ του Άριο Χάρελ Τρελαίνομαι. Ναι. Είναι αέρινο. Βλέπει Άρη, προλαβαίνει Άρη Γιατί θέλω να πω, ίσω έχετε αγώνε τι ίδιε μέρε και Όχι, προλαβαίνω, είδα και το μάτσεφ. Το το... να τον Άρη θέλαμε να τον συζητήσουμε λίγο σήμερα. Γιατί εντάξει, Ολυμπιακό Παναθρηνικό δίπολε, ναι. Ευρωλίγκα, ωραία, αλλά και ο Άρη δεν μπορεί να μην ε, πει δύο πράγματα τώρα για τον Άρη. Ο, ο, ο ]ς ]ς χάρη ]ς. που λέει Θανάσει ναι. στην αρχή τη χρονιά ήταν ε, ε, άοσμο, άχρωμο και άγευτο. Σιγά-σιγά ανέβαινε. Και ναι. έχει φτάσει τώρα και είναι βέβαια. Ε, και εγώ δεν ξέρω τι. Τρομερό. Τρομερό. Μου πάρα πολύ Μια λεπτομέρεια για τον Χάραλ. Το, το, ενώ δεν έχουν συνεργαστεί, το ξέρω προσωπικά γιατί πέρσι ε, το περασμένο καλοκαίρι είχε ξεκινήσει να κάνει προετοιμασία με τη Λούτβιτσμπουργκ στη Γερμανία. Ε, και κάτι έγινε και, και έφυγε. Και αυτό είναι κολλητό φίλο με τον Φώστερ, τον παίκτη που είχαμε πέρσι. Ο Φώστερ, ναι, ναι, Τον έχουμε και φέτο. Και του είχε πει. Ε, μπορώ να έρθω να, μείνω στο, να είμαι στην Ευρώπη Μήπω πάω σε άλλη ομάδα, να μην πάω πίσω Αμερική και ε, να είμαι έτοιμο άμα με πάρει κάποια άλλη ομάδα. Ε, και λέει να έρθω να μείνω σπίτι σου. Και ήρθε εδώ και έκανε προπονήσει με εμά. Δηλαδή τον έβλεπα, τον... ήταν 10 μέρε. Δηλαδή τον το ξέρω τον Ρόνι. Ε, και μετά πήγε στο Ισραήλ. Ε, είναι ένα παίρνει ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν σου πω τη θέση του τώρα, μία θέση θα μου πει ποια θέση παίζει. δεν είναι, <laughs> δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, κάποιοι παίχτε, ο Γκάλιναντι είναι δύο. Εντάξει, φαίνεται. Δύο, άντε τρία, βαριά, βαριά. Ε, ο Χάρελ, τι θέση παίζει. Γιατί στο Ισραήλ έπαιζε και τέσσερα. Εντάξει, και η ομάδα ήταν περίεργη που είχαν. Αλλά θέλω να σου πω ένα παίχτη που, που για να κάνει Αμερικάνο. Εγώ θα ξεκινήσω πάντα από την άμυνα. Για να κάνει ένα Αμερικάνο να παίζει τέτοια άμυνα, σημαίνει ότι ο, ο άνθρωπο είναι πνευματικά τουλάχιστον είναι, με, είναι με την ομάδα. Εμεί αυτό το, οι προπονητέ το κρίνουμε. Δηλαδή, να βλέπει ένα ξένο παίχτη που κακά τα κάτα ψέματα εξένει στο 80% των ομάδων πηγαίνουν για την επίθεση, όχι για την άμυνα. Να, να, παίζει τέτοια άμυνα. Εντάξει, και επιθετικά έχει βρει, πιστεύω, έχει βρει αυτοπεποίθηση βάζει αυτά τα καλάθια, τα ISO καλάθια, τα Mass του EuroCup. Wow. Τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Μπράβο. Wow. Ε, γιατί το, το EuroCup έχει ένα καλό και ένα κακό για μένα, το φορμά του EuroCup ότι παίζει πολλά μάτ τα οποία δεν είναι εντό εισαγωγικών do or die, όπω είναι στο BCL. Στο BCL κάνει ένα μάτ κακό, ε, πα, φεύγει δηλαδή. Ε, αλλά, σου, απ, απ, την άλλη έχει ένα καλό ότι παίζει πολλά μάτ με καλέ ομάδε. Και πιστεύω ότι εντάξει, ο Άρης πέρασε κιόλα. Μην το μη λέμε ότι αποκλείστηκε. Συνεχίστε μισό δευτερόλεπτο χωρί εμένα. Ναι, όσον αφο... ναι, ναι, θα να τη δουλειά σου. ο, ο, ο Χάρελ όσον αφορά το κομμάτι τη άμυνα, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώ. Γιατί ήταν, είναι όλη η ομάδα δομημένη έτσι. Μια αμυντική μηχανή, α πούμε. Που αναγκαστικά έτσι να ναι. Προφανώ αυτό το, το πιστώνουμε στον coach. Έτσι. Ε, Καστρίτη τρομερό. Τρομερός, ναι. Γιατί καμιά φορά όλοι οι προπονητέ που θα μιλήσει μαζί του λένε Η ομάδα μου θέλω να παίζει άμυνα. Από το θέλω να παίζει άμυνα μέχρι το παίζει άμυνα. Είναι και πώ θα κάνω του παίκτε μου να παίζουν άμυνα. Δεν είναι ότι ε, γιατί οι αμυντικέ τακτικέ πάνω κάτω είναι γνωστέ. Άντε και να μην. Δηλαδή, θα δει δύο μάτια του αντιπάλου, θα καταλάβει περίπου πώ θέλει να παίζει αμυντικά. Έτσι. Είναι το να κάνει του παίκτε σου να πιστέψουν ότι μέσα από την άμυνα ότι θα μα δώσει περισσότερε νίκε. Και αυτό το, το, το πιστώνουμε στον coach. σω έκανε και το. όταν έκανε το recruiting το καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν έπαιρνε τηλέφωνο το, 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 το Χάρελ και του έλεγε: Κοίτα, θα έρθει. Αλλά θέλω να ξεκινάμε από την άμυνα. Ο Χάρελ λέει μέσα, συμφωνώ. Ναι. Δηλαδή και αυτό είναι. Πολλοί παίχτε, το ξέρω και από τη δικιά μα ομάδα, δεν του άρεσε ο ρόλο που του παρουσιάζαμε. Ότι θα έρθει εδώ, θα είσαι, θα από τον πάγκο. Ε, coach εγώ δεν θέλω από τον πάγκο. Ε, Σεβαστό, έτσι. Δεν είναι ότι. Ναι, οκ, είμαι... οκ. Okay, okay. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι οι ρόλοι στον Άρη και ότι παίζουν όλοι οι άμυνα προφανώ πιστώνται στον coach και στο recruiting που έκανε μέσα το στο καλοκαίρι. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ακόμη και αυτοί που θεωρητικά δεν μπορούν να παίξουν άμυνα στο επίπεδο του Χάρτ. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό να πω. Κρύβει πάρα πολύ ωραίο τον Τολιόπουλο. Τον Τολιόπουλο ναι. το τον κρύβει πάρα πολύ ωραία στην άμυνα. Ναι. Ή παίχτη, α πούμε, που ο Λευτέρη Ομποχωρήτη δεν, δεν φημίζεται για το προσπαθεί, αλλά δεν είναι ο αμυντικό ογκόληθο, α πούμε, που είναι ο Χάρελ ή κάποιοι άλλοι. Πιέζει, κάνει. Δηλαδή είναι, είναι, ναι. είναι, είναι τρομερό αυτό. Μιλάμε ναι. μιλάτε για τον Καστρίτη, υποθέτω έτσι. Για τον Καστρίτη μιλάμε. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ ότι έχει φτιάξει όλη την ομάδα να παίζει άμυνα μέχρι θανάτου. Έχει δώσει τα κλειδιά στον Τολιόπουλο ναι. ε, να κάνει τι καλλιτεχνίε του, α πούμε. Και στην άμυνα τώρα που, τον που λείπει τελπά, και ο Γκάλινα. Ναι. Ειδικά τον το Γκάλινα. γκάλινα. Ναι, 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 ναι. Τώρα που λείπει τον Γκάλινα ναι. φαίνεται ο, <χε> ο Τολιόπουλο ακόμη πιο σημαντικό εντό εισαγωγικών και φαίνεται από τα σουτ που βάζει το παιδί, έτσι. Έτσι, ναι. Το Οπότε ναι. ο Άρη θα έχει. με την Προμητέι, το λέω, εγώ προμηθέα, το λέω και αυτόν την, την ομάδα. Με τον προμηθέα ε, έχει ελπίδε πιστεύω. Ταιριάζει. Δηλαδή ο προμηθέα είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι τόσο σκληρή. Ε, παίζουν στη Ρήγα, η οποία δεν είναι η έδρα του. Ε, εντάξει, μαζεύει κάποιο κόσμο, ε, γιατί ε, ουσιαστικά είναι από την Ουκρανία αυτή η ομάδα. Αλλά παίζουν ναι, ναι. στη Ρήγα. Ε, γήπεδο μεγάλο, χωρί πίεση ιδιαίτερη. Γιατί έχω παίξει σε αυτό το γήπεδο. Πιστεύω έχει, έχει ελπίδε σου άρεσε ένα ματ. Μιχαλή. Θα πάνε, και αριανή πολύ, μαθαίνω. Μιχάλη, άκουσε με. Είναι εύκολη. Η Ρίγα πιστεύω είναι πιο εύκολο ταξίδι από, από, τη Λιθουανία. Έχει πιο πολλέ ανταποκρίσει. Θα <σχ> πα, εσύ, coach. Κοίτα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώ πότε παίζουν γιατί Η Ρίγα με το αυτοκίνητο είναι περίπου 3-3,5 ώρε. Δεν είναι πολύ κοντά. Έχει πτήσει που είναι 50 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα πάω. Ε, το σκέφτομαι να σου πω την αλήθεια, αν έχω ρεπό ή οτιδήποτε. Γιατί μου αρέσει να βλέπω. Εδώ πηγαίνω να βλέπω και την τρίτη μα ομάδα καμιά φορά που παίζει. Δηλαδή μου αρέσει να μάτς. βλέπω. Θα είναι καλό μα. Μιχάλη, mm. Yeah. Yeah. για σένα yeah. παίζει yeah. να σε κρεμά στον αέρα, δεν πειράζει, πλάκα κάνουμε. Ποιο παίχτη που έχουμε βγάλει παίζει στην Προμετέη. Δεν ξέρω ποιο παίχτη παίζει στην Προμετέη τώρα. Ξέρω ποιο παίχτη έπαιζε στην Προμετέη, οπότε κάνω το συνειρμό ότι μπορεί να είναι και τώρα ο Έβαν. Όχι. Α, όχι, όχι, ο Έβαν του Λαβρίου. Όχι. Ο Έβαν ήταν στην Προμετέη, δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει. Ακόμα μεγαλύτερη κομμωδία. Ο, ο Έβανς δεν είναι κομμωδία, βάζει καλό παίχτη. Κομμωδία εννοώ από φάτρια από τέτοια. ο Μπάλβιν, ρε φίλε. Α, ο Μπάλβιν, ναι, ναι. ναι, ναι. Ο Μπάλβιν, ο Τσέχο. Ναι, 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 ο Μπάλβιν, ναι, Μπάλβιν, ναι. ο Τσέχο. Το ξυλοκοπικό. Θα τον κάνει, θα τον κάνει ο Σανογκό το λατιού μου φαίνεται. Λοιπόν, λοιπόν Τελευταίες Τελευταίε ερωτήσει, αφού είπαμε για τον Άρη, τεράστιο καστρίτη εδώ μεταξύ, όντω. Για, για πες μας δύο λόγια για το, για το Champions League. Έτσι όπω τα σκαλίζαμε, έχω είχα ξεχάσει τελείω, αν και είναι πρόσφατο. Σα απέκλεισε το, το σα. Ναι. Γενικότερα, πώ τα βλέπει και, και, μια υποσημείωση στο τέλο τη ε, απάντησή σου Θέλω δύο λόγια αν ο Χάντερ Χέλη είναι για την Ευρωλίγα. Για μένα είναι 100%. Ναι, προμηθεία λέμε τώρα. Ναι, 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 ξέρω. Ε, κατάλαβα. Τώρα για τον για το BCL. Ε, εντάξει, τον BCL όπως σας είπα έχει ένα πολύ περίεργο φορμάτ για μένα. Ε, δηλαδή εμείς κάναμε τέσσερις νίκες στην κανονική περίοδο. Και δεν δεν, δεν, δεν τελευταίες βγήκατε. Ναι. Ε, και... Και άλλε ομάδε, και η Τόφα παραδείγματο χάρη, που είχαν δύο νίκε στην κανονική περίοδο, πέρασε τον στο, στο, στο top 16 εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το BCL έχει δύσκολο, έχει δύσκολο. Έχει περίεργο φορμάτ. Δηλαδή, αν είσαι. Δηλαδή, εμεί το ξέρω από πείρα, οι δύο βασικοί μα παίχτησαν τραυματίε τα πιο, πρώτα δύο μάτσε με τη ζώνη και προμηθέα. Τα χάσαμε. Και χάσαμε την ελπίδα να βγούμε πρώτοι. Δηλαδή, δυσκολέψαμε τον εαυτό μα. Έχει, έχει αυτό το κομμάτι. Μετά δεν ξέρει και. Είναι και έχει και μεγάλο, το λένε, μεγάλο ε, με ποιον θα παίξει. Δηλαδή τα χειαστεί κάποιο άλλο όμιλο, ίσω είναι πιο εύκολο. Ε, ε, έχει αυτό το περίεργο. Έχει τα μάτς τα οποία είναι σε δύσκολη, δηλαδή τα play-ins είναι 2 Ιανουαρίου, 3 μέσα γιορτέ. Δηλαδή, εμεί δεν ξέραμε αν θα πάμε στην Τιζόνη, ε, αν θα παίξουμε το περιστέρι, θα πάμε στη Λεμάν. Είχε, δηλαδή, έχει αρκετή, έτσι, αρκετά logistics. Ε, Εντάξει, ε, Απ' την άλλη, όμω, εμεί εκείνη την περίοδο με το περιστέρι, ερχόμασταν από 8 νίκε ήμασταν θεωρητικά σε καλό τέτοιο. Αλλά κάναμε ειδικά στην έδρα μα γιατί στο Μάστο Μεριστέρι πήγε στον πόντο στο τέλο. Το χειρότερό μα Μάστο που ακόμη προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο το κάναμε. Και, πόντι. και, ε, και δηλαδή, ναι, ναι, πολύ πόντι Ήταν ανέλπιστη πολύ διδασμή. Δεν έχει το καν... περιστέρι εκεί μέσα. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει, έτυχε τώρα καμιά φορά. Ναι. Τι δύο προηγούμενε χρονιέ περάσαμε στο Top Φέτο δεν τα καταφέραμε, αλλά εντάξει. Έχει ομάδε. Για μένα η Μάλαγα πάλι θα είναι, η Χάπολη Τζερούσαλεμ θα είναι, η Τενερίφη. Έχει οι κλασικέ ομάδε. Το BCL τώρα έχει, μια, έχει, ένα pattern το οποίο οι ίδιε ομάδε σχεδόν κάθε χρόνο πηγαίνουν στο Final Four. Ο Σερμαντίνη θα γίνει ο Μάικλ Τζόρνταξ, ο Τζαμπάρ, ο Τζαμπάρ ο και ο Σίμπαξ. Ακόμη παίζει. Έτσι. Λοιπόν. Είτε για το Χέιλ, να σου ναι, πούμε για μπράβο, το αυτό θέλω. Στα, στα, δικά μα τα δύο μάτ που παίξαμε, επειδή στοχεύσαμε πάνω, πάνω του, δεν, δεν ήταν τόσο καλό. Δηλαδή και στο πρώτο μάτς που χάσαμε στο τέλο και εδώ που κερδίσαμε, ε, δεν ήταν καλό. Αλλά από αυτά που έχω δει και βλέπω, δηλαδή παρακολουθώ και τον προμηθεά και είδα όταν ετοιμάζαμε το μάτ, ε, έχει τρομερή έμφαση. Ε, ε, έχει τρομερή έμφαση στην επίθεση. Στο αμυντικό του κομμάτι, αν γίνει λίγο πιο σκληρό, πιστεύω σίγουρα θα βρει. Γιατί το ταλέντο υπάρχει. Θα μπορέσει να βρει θέση σε μια ομάδα Ευρωλίγα. Βέβαια, η Ευρωλίγα, όπω ξέρει, είναι λίγο κλειστή αγορά. Δύσκολα εμπιστεύονται παίχτε οι οποίοι δεν είναι στην Ευρωλίγα. Χωρί να είναι σωστό αυτό, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θα μπορούσαν να ρισκάρουν σε άλλου παίχτε. Αλλά σίγουρα επιθετικά είναι, είναι, από τα καλύτερα κόμπο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο, στο BCL. Εμένα μου μυρίζει ότι αυτό ο παίκτη θα, θα ενδιαφερθούν για, το, για έναν instant score, τέλο πάντων των 10-15 λεπτών και ελληνικέ. Έτσι νομίζω. Τον έχουμε και στα πόδια α... μα που λένε, ξέρει, δεν είναι τώρα. ρόλο. <Ρι> και ειδικά τώρα με του 7 ξένου, ένα δεν παίζει, ένα παίζει, δίνουν έτσι περιθώριε ομάδε λίγο να πάρουν έναν έξτρα ξένο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κόουτ, μη σε ταλαιπωρούμε άλλο. Θέλω έτσι. κάτι τελευταίο για το τέλο να σου πω. Τώρα θα σε βάλω να πει καλά λόγια για αντίπολο προπονητή, αλλά τέλο πάντων. Ναι. Και... Για το μεγαλύτερο προπονητή. Ο Θανάσης και εγώ έτσι. έχουμε από πάντα, έτσι που λένε, έναν έρωτα για τον Αντρέα Τρινκέρι. <Ρι> Οκ. Okay ο οποίο έχει έρθει στη Λιθουανία και κάνει εμφανισάρε με την Ζάλγκη. Τέλο πάντων, μάλλον η Ζάλγκη κάνει εμφανισάρε με τον Τρινκέρι. θέλουμε τη γνώμη σου. Γιατί τον έχουμε πάρα πολύ ψηλά. σω και. Υπερβολικά. Υπερβολικά. σω και σε θέση που δεν θα έπρεπε να τον έχουμε. Αν παίξουμε τελικό την άλλη εβδομάδα, γιατί παίζουμε με τελικό εμεί και μη τελικό αυτή στο κύπελο τώρα. Θα του το πω ότι το συμπαθείτε. Όχι, πλάκα. Κοίτα, ο, ο Τρικέρι είναι ένα προπονητή ο οποίο όταν βάλει το στίγμα του στην ομάδα, δηλαδή τον τρόπο που θέλει να παίζει, η ομάδα σου είναι πολύ δύσκολο κατάβλητε. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι και με την Μπάμπερκ έκανε. Όλοι θυμούνται την Bayer αλλά με την Μπάμπερκ έκανε, έκανε καλέ χρονιέ. Δηλαδή, αναλογικά για το μέγεθο τη Μπάμπερκ, έτσι. <coughs> ο Μπάμπερκ είναι ένα χωριό στη Γερμανία, δεν είναι Δελώς. κανένα μεγαθύριο. Ε, με την Bayern, εγώ το μόνο που το πιστώνω στην Bayern είναι ότι δεν πήρε το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθο, στη Γερμανία. Καμία από τι τρει χρονιέ. Ναι. Δεν ξέρω αν η χρονιά με τον COVID ήταν εκεί που έγινε ένα σαν bubble εκεί. Τέλο πάντων, δεν το θυμάμαι αυτό. Ε, μου φαίνεται δεν ήταν. Ε, αυτό. Αλλά έχει, έχει, αν θυμάστε την πρώτη του χρονιά, πώ αποκλείστηκε από το Μιλάνο με ένα buzzer beater του, του Ledei, στο πέμπτο μάτσο με στο Μιλάνο. Το θυμάστε και που πήγε το Μιλάνο στο Final Four. Μπράβο που ουσιαστικά του πέταξε ο άλλο το out την μπάλα ναι. και την έβαλε. Μπράβο, ναι. μπράβο. Ναι, 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 ωραίο. Ναι. Την επόμενη χρονιά με την Παρσελώνα. Ε, που βγήκε ο Σάρα και, και, είχε πει ο ίδιο ότι το ματσάρισμα με τον Ghost Trigger με καλύτερο προπονητή. Ε, εντάξει, είναι τακτικιστής. Είναι ένα coach ο οποίο πάει το κομμάτι στην τακτική. Ε, έχει έναν τρόπο παιχνιδιού Τώρα έχει πολλά κοινά τώρα η Μπάγκερ με την Τζάλγκερ, τώρα που του βλέπω έτσι και του δύο από κοντά. Θυ... δηλαδή με την... γιατί με την Μπάμπερ δεν θυμάμαι τόσο καλά πώ έπαιζε. Ε... όχι μόνο καλά λόγια έχω να πω, δεν, δεν έχω να πω κάτι. Ε... και πιστεύω ότι του αρέσει κιόλα αυτό το στυλ ομάδα που έχει πέσει σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ε... δηλαδή του θυμίζει, το είπε και ο σε μια συνέντευξή του στη Λιθουανία, του θυμίζει την Παρτιζάν που ήταν coach στην Παρτιζάν. Δηλαδή είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλο fan base και, και ζουν για την ομάδα. Ε, αυτό πιστεύω και αυτοί θα, 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 είναι στη μάχη για τη δεκάδα. Δεν θα τα παρατήσουν. Ο οποίος μιλάει άπτεστα Σέρβικα να πω στον κόσμο ε, γιατί η μάνα του είναι Κροάτισσα. Ναι. Αυτό έχει είναι το... το... Ε, έχει ένα περίεργο ήταν... είναι Ο πατέρα του είναι Αμερικάνο ή κάτι τέτοιο έχει. Δηλαδή είναι πολύ... ήταν διπλωμάτη και κάτι τέτοιο έχω ακούσει σε μια συνέντευξη. Οπότε μιλάει τρει γλώσσε άπτεστα. Έτσι, Ιταλικά, έτσι. Αγγλικά και Σέρβικα. Κροάτικα τέλο πάντων. Όλα αυτά έτσι. μαζί Ιουγκοσλάβικα. Έτσι, <laughs> ναι. Ωραία. Λοιπόν, τέλο Μιχάλη. Τέλο, τέλο, βέβαια. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κόουτ. Να είστε καλά. Πάρα πώς. πολύ ωραία τα είπαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσά που μα παρακολουθήσατε. Είμαστε τώρα αυτέ τι μέρε στην αναμπομπούλα του Κυπέλου. Θα τα πούμε και μετά του αγώνε, υποθέτω, ειδικά αν γίνει κανένα μπraf που δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν πιστεύω. Λογικά τελικό θα έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά θα τα πούμε εν καιρό. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.